σύζυγος και το παιδί του εκεί πάνω ψηλά. 1-0 ο Ράγιος. Που συνεχίζει να σκοράρει ακατάβαστα. Ανοίγει το σκορ και σε αυτό το παιχνίδι. Εδώ πέναλτι. Ο Μποκατίνοφ το κάνει στον Οκριασβίλη. Αυτός θα είναι ο εκτελεστής, κοιτάξτε. Ναι. Έκανε την έξοδο για να πάει στην μπάλα ο Μποκατίνοφ, αλλά πήγε, γκρέμισε, Πριανού επιμένει, όπως και ο Κρυασβίλη, έδωσε στον Αρτιματά. Αυτός ψήφιμα κοντά του στο Ράγιος. Προσποίηση και εξαιρετική πάσα στον Κρυασβίλη. Το σούτ, μεγάλη απόκρουση από τον Μποκατίνοφ σε κόρνερ. Γυρίζει. Τσιμπάει για τον Ταουσβίλη το σούτ άστοχο. Στο 41ο λεπτό παίρνει όμως χειροκρότημα. Μπορεί να γίνει και απευθείας εκτέλεση. Ο Ράγιος αφήνει στον Οκριασβίλη. Έξω. Πολύ καλή εκτέλεση. Στο 56ο λεπτό. Απ' τη δυνατή κόντρα η μπάλα πάει στον Οκριασβίλη. Πάει ο Μαρκόσκι να τον κλείσει. Ο Κρυασβίλη το σούτ. Το κάρι. Κατσαράμπα δεν μπορεί. Μεγάλη ευκαιρία. Στο 57ο λεπτό. Δοκάρι για την ανόρθωση με ο Κρυασβίλη. Πάμε να δούμε ξανά τι έγινε. Αυτή η κόντρα η μπάλα πάει στον ο Κρυασβίλη. Έκανε την προσπίση και το σούτ. Βρήκε μπάλα ο Μποκατίνοφ στο δοκάρι και στη συνέχεια ο Κατσαράβα, αφού επιστρέφει μπάλα σε αυτόν. Ο Κρυασβίλη φέρνει την μπάλα στο δεξί, κάνει το πλασέ, δοκάρι, δεύτερο για τον Οκριασβίλη, άτυχος της βραδιάς, στο 68 λεπτό. Φαίνεται κάτι, πιο προσεκτικά, αλλά δεν μου φαίνεται κάτι, και εδώ είναι, πρέπει να είναι το δοκάρι του Οκριασβίλη, ναι. Δύο δοκάρια, στην ίδια φάση. Χτύπησε και στα δύο δοκάρια, τώρα φάνηκε εδώ. Έχει ένα κενό εδώ αριστερά για τον Κονέ, που κάνει καλή ενέργεια. Καθυστερεί όμως, πέφτει μόνος. Φάνηκε να πέφτει μόνος εκεί. Έτοιμος ο Λόρια. Εδώ βλέπουμε ξανά τη φάση προηγουμένως που ζήτησε πέναλτι ο Κονέ.